Δουλεύω όπως όλοι μας που δουλεύουμε πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Εγώ μπορώ να σου πω ότι έχουμε πάθει ένα σοκ όλοι οι συνάδελφοι. Και το έχετε συζητήσει μεταξύ σας. Εχθές μιλώντας στο θέατρο, βέβαια. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που γνωρίζουμε καλά, όλοι μας, και τη Σοφία και το Μάνο. Οπότε αυτή η είδηση ήρθε λίγο σαν ένα τούβλο που σου έχετε στο κεφάλι και προσπαθείς να καταλάβεις τι έχει συμβεί, πώς έχει συμβεί, τι είναι αυτό που έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Και προσπαθείς από τα συμφραζόμενα, από φίλους, από γνωστούς. Βέβαια τα πράγματα εδώ είναι λίγο πιο, φαίνονται να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα, με την έννοια ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι, η Κόνη Μεταξά και ο Σωτήρης ο Καλυβάτης, που λένε ότι ήταν παρόντες και έχουν δει πράγματα. Πριν από λίγο ακούσαμε την Κόνη να λέει ότι έτσι γίνανε τα πράγματα όπως τα λέει η Σοφία. Είναι λυπηρό, όπως και να έχει, όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Προφανώς και δεν δικαιολογείται μη βιοπραγία, είτε ηλεκτική, πόσο μάλλον η σωματική. Και δεν θα εξετάσουμε τώρα το λόγο και για ποιο λόγο έγινε και τι, αν ήταν τα ΤΑΚΑ, δεν ήταν αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε πώς έγινε. Έχεις ακούσει ποτέ για τον Μάνο Παπαγιάννη να φτάσει? Όχι, δεν το έχω ξανακούσει εγώ αυτό. Δεν έχω. Όχι, και εγώ που πήρα το βράδυ τηλέφωνο συναδελφούς αρκετούς και μιλήσαμε, μου είπαν ότι εσύ δεν μας πήγαινε ο νους ότι ο Μάνος μπορεί να λειτουργεί έτσι. Ναι, όμως. Μα γι' αυτό πέσαμε από τα σύννεφα. Ξέρεις, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι σήμερα Δευτέρα πρωί, μέχρι χθες το απόγευμα τουλάχιστον που το έψαχνα και εγώ, δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο ο κ. Παπαγιάννη Σοφία Παυλίδου. Και αυτό το λέει η πλευρά τη κ. Παυλίδου. Ένα τηλέφωνο να πήρε εσύ. Έγινε κάτι, δεν ξέρω τι να πει, δικό του θέμα τι να πει τέλος πάντων. Ένα τηλέφωνο. Και τώρα θα ακουστεί λίγο έτσι τύπου δασκαλίστικο, απλώς εγώ θέλω, επειδή αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε μέσα από ένα κανάλι για ένα πολύ πραγματικά σοβαρό περιστατικό που αφορά δύο ανθρώπους που είναι πάρα πολύ γνωστοί. Θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καταρχήν, ναι, θα πω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι θέμα δικαιοσύνης. Το άλλο που θέλω να σας πω, ενώ που θα λυθεί προφανώς. Μέσα από εκεί, ενδεχομένως. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή ακούγεται το τι έχει γίνει σύμφωνα με τα λεγόμενα της Σοφίας, εμείς έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με το Μάνο, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα σωστό να υπάρχουν και οι δύο απόψεις. Ο Μάνος αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει. Βεβαίως, εμείς είμαστε εδώ για οποιαδήποτε, ανοιχτή η εκπομπή μας, οποιαδήποτε στιγμή θελήσει, γιατί έτσι επαναλαμβάνω είναι το σωστό, να πάρει ένα τηλέφωνο, αν δεν μπόρεσε για παράδειγμα να το σηκώσει όταν τον πήραμε τηλέφωνο ή έχει αλλάξει γνώμη και θέλει να μιλήσει. Εμείς εδώ είμαστε για να ακούσουμε και τη δική του άποψη των γεγονότων. Και τώρα γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί επικοινωνήσαμε με τον δικηγόρο της Σοφίας, τον Αλέξανδρο Τομίτσια, ο οποίος μας είπε για παράδειγμα σε σχέση με αυτά που λέει η κυρία Παναγωπούλου ότι την περιμένει την Τετάρτη να πάει. Την Τετάρτη η Σοφία δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Για παράδειγμα. Δεν θα πάει στην παράσταση. Για αυτό, δεν μπορεί. Εμένει αυτό που είπε, δηλαδή. Αυτό, ότι πάω σε ένα χώρο εργασιακά που δεν υπάρχει μια εργασιακή ασφάλεια. Και αυτό είναι σίγουρο ότι δεν θα πάει. Υπάρχει μια λογική που λέει, υπάρχει ένα θέμα, έχει γίνει μια ρήξη. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πώς θα επιστρέψω εγώ? Να ξαναπαίξω με τον ίδιο άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η άποψή τη. Είναι η άποψή τη. Εγώ ή αυτό. Αυτό με και την Κυριακή. Αν δεν φύγει ο Παπαγιάννης, εγώ δεν επιστρέπω. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι δεν είμαστε εμείς εδώ πέρα για να το λύσουμε κιόλας, για να σας πω και την αλήθεια. Ακριβώς, και όταν γίνεται και ένα ακομό. Και μεταξύ δύο φίλων τσακώνεσαι και περνάει λίγο χρόνο μετά. Ούτε δικαστήριο μα, ούτε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Και μακάρι να λυθεί με έναν τρόπο που να είναι εντάξει και ο ένα και ο άλλο άνθρωπο. Μακάρι να μην είχε γίνει, αυτό είναι το μόνο σαφέ. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με τον Μάνο, εμείς μάθαμε από τον κύριο Μίτσια ότι δεν θα παρευρεθεί η Σοφία την Τετάρτη και περιμένουμε τις υπόλοιπες εξελίξεις. Να πω κάτι επίσης σημαντικό, επειδή άκουσα και τον συμπαραγωγό της παράστασης, συγγνώμη μου διαφεύγει το όνομά μου, ήταν το Σάββατο στο Ε, ζωντανά μισή ώρα. Εκείνος λέει ότι την Παρασκευή ο κύριος Παπαγιάννης εμφανίστηκε στην παράσταση με αμοιχές στο πρόσωπο, για να πούμε ό,τι έχει ακουστεί τηλεοπτικά και δημόσια τουλάχιστον. Okay. Λοιπόν, ελπίζουμε να πραγματικά να μην συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Ελπίζουμε να δοθεί μια λύση έτσι σωστή και καλή και να μην ακούμε τέτοια πράγματα, να μην γίνονται. Πάμε στο νούμερο 11, παρακαλώ.